Παρακαλώ. Τα παιδιά απόψε που δουλεύαν εδώ στη Βάρδια είναι απειρούτα τώρα ένα μήνα. Έτσι. Σε πέντε, περίπου σε ένα μήνα από τώρα, η νυχτερινή Βάρδια θα κλείσει το γεωδυναμικό. Δυστυχώς θα διαλυθεί το Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων και ένα έρευνα στα δήματα θα κλείνουνε. Και όλα αυτά γιατί για 10 ανθρώπους των 650 ευρώ το μήνα. Τι να εκμεταλλευτείτε, κύριε καθηγητά, αυτό είναι εθνικό γεγονός. Και ήμουνα... εγώ και κάτι άλλο, ακούστε κάτι. Εδώ μια καθαρίστρια στο οικονομικό, στο οικοδείο οικονομικό να παρακολουθεί, κάνετε κάνει ολόκληρο θέμα και σηκώνετε η μισή Ευρώπη. Άτομα τα οποία εδώ πέρα δίνουν τη ζωή τους τόσα χρόνια. Καλά κάνετε και το λέτε. Και μιλάμε για εξειδικευμένους επιστήμονες. Καλά κάνετε και το λέτε, κύριε καθηγητά. Και βέβαια, πλακώσαν τα τηλέφωνα πολιτική από χθες το βράδυ, αλλά θα ήθελα να παίρνουν τηλέφωνο πολύ πιο πριν και όχι τώρα που έχουν το σημείο. Καλά κάνετε. Γι' αυτό σας συμπαθώ και σας εκτιμώ ιδιαίτερα που τα ρίχνετε. Εδώ τώρα, κοντά είναι το ρήγμα της Αταλάντης. Σας δημιουργεί κάποια, έτσι, κάποιο προβληματισμό το γεγονός ότι είναι κοντινό το ρήγμα της Αταλάντης? Θα ήθελα να μην κάνω κουβέντες από το θέμα για ευνόητους λόγους. Ας αφήσουμε να εξελιχθεί το φαινόμενο. Υπάρχουν πολλά ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή. Τα παρακολουθούμε. Μάλιστα, σήμερα θα προσπαθήσω με ιδίους πόρους, με όσο μπορούμε πιο οικονομικότερα, να στείλουμε ένα φορητό δίκτυο εκεί να παρακολουθήσουν πιο καλά εκτός είναι εκεί στο φαινόμενο. Πάντως, δεν έχουμε. Σε λίγο θα μας πει και κάτι από τη Άδου. Δεν έχουμε ζημιές, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αλλήμωνο, κύριε Παπαδάκη, αν είχαμε στην Ελλάδα τόσο σημογενή χώρα, με τόσους καλούς μηχανικούς, με τόσο καλό ατσιμικό μηχανισμό, να έχουμε ζημιές με 5,3. Έτσι. Εδώ είμαστε εδώ πέρα. Πολύ τώρα, θετικό. Πάρα πολύ θετικό. Και εμείς να ευχηθούμε μαζί με εσάς να είναι ο κύριος σεισμός αυτός. Βέβαια. Έτσι. Αλλά όπως έχετε πει, η ομάδα ΒΑΝ έχει δώσει σήματα, είχε δώσει σήματα για μεγαλύτερο σεισμό. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, ναι, γι' αυτό ήμουν σαν να μένα κάρβουνα τώρα τόσες μέρες και γι' αυτό είχα στείλει αυτό το έγγραφο στον ΟΑΣΠ. Μάλιστα, είχε δώσει δηλαδή μεγαλύτερο των 5,3 που είχαμε τώρα. Ναι, εντάξει, ας μην πούμε τώρα νούμερα. Όχι. Εμείς να ευχηθούμε να είναι ο κύριος σεισμός, έτσι. Και να ευχηθούμε οι πολιτικοί πέρα από την ανησυχία για το τι δηλώσεις θα κάνουν. Να φροντίσουν να πληρωθούν οι επιστήμονες για να μην έχουμε αυτό που είχαμε στο. Χθες το βράδυ πλακώσαν τηλέφωνα. Τόσο καιρό τους κυνηγάγαμε από πίσω και δεν σηκώναν τηλέφωνο. Έτσι, έτσι. Τώρα μην το σηκώνετε κι εσείς. Μην το σηκώνετε κι εσείς αυτούς. Σε λίγο θα σηκώνουμε κι εμείς, εννοείται. Έτσι. Μαζί σας πάντως, χρησιμοποιήστε μας. Εμείς θα το λέμε κάθε μέρα τώρα. Εγώ με το καλημέρα θα λέω. Μην ξεχνάτε τίποτα Τσελέντης. Είναι απλήρωτοι επιστήμονες στο γεωδυναμικό. Κύριε καθηγητά, κύριε διευθυντά. Την καλημέρα, μας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Να είστε καλά.